Άσως να ξέρετε, εγώ μπήκα λιγάκι εκτάκτος να πω 5 πραγματάκια που οφείλω προς τον κόσμο, γιατί εγώ έχω μάθει να σέβομαι τον κόσμο που παρακολουθεί και όχι να ρίχνω λάσπη για να καλύψω τις δικές μου αδυναμίες ή κάποια λάθη, όπως συνεχίζει να κάνουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, 2 πράγματα και καλά για τη χθεσινή μαρμίτα, η οποία προβλήθηκε εκτάκτως στις 12 η ώρα Δευτέρας, αντί για Κυριακή 12 η ώρα, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου για το θέμα των συνεργασιών και το θέμα το επαγγελματικό, ούτε να ρίχνω λάσπη, ούτε να μην τηρώ πράγματα, ούτε να μην, ούτε να φύγω πράγματα και καταστάσεις και ανθρώπους με τόση άνεση. Φυσικά ο Ραπτόπουλος που έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, επειδή το βλέπουν κάποιες χιλιάδες κόσμο ή τον ακούνε κάποιες χιλιάδες κόσμο, η εύκολη λύση να ρίχνει την ευθύνη αλλού και να φέρεται αυτός μονίμως από πάνω, όπως συνηθίζει να κάνει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα σηκώνει αυτά τα πράγματα, ούτε είμαι από αυτούς που αφήνει αναπάντητα τέτοια πράγματα. Για τα θέματα τα επαγγελματικά. Μπορεί να μαλώσουμε για τις ομάδες εδώ, για άλλου είδους θέματα, για πάνω στο live, να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω και να πλακωθούμε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν μιλάμε για την αξιοπιστία ενός ανθρώπου στη δουλειά που κάνει και για τη συνεργασία που κάνει και για το κύρος και για την αξιοπιστία του σε αυτά τα πράγματα, εκεί δεν σηκώνουμε κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, εκεί εγώ δεν σηκώνω καθόλου κουβέντα σε αυτό το πράγμα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, γίνεται η μαρμίτα χθες, δεν υπάρχει στο... δεν μπορεί να εκπέμψει σήμα από το YouTube του Europe One. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό. Ότι δημιουργήθηκαν τεχνικά προβλήματα στο Europe One, ούτε αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε η παραγωγή είναι δική μου. Από εκεί και πέρα φτάνουμε σε ένα σημείο. Εγώ έκανα τιτάνια προσπάθεια χθες να βγει μέσω κεραίας από τον κεντρικό υπολογιστή του MyTime, όπου είναι ο κεντρικός υπολογιστής που στριμάρει, και ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, ό,τι έχω στήσει εδώ πέρα, που πάλι νομίζω ότι έχουμε άριστη ποιότητα εικόνας και ήχου, είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του κορονοϊού. Έκανα λοιπόν χθες μια προσπάθεια να πάω να δω να συνδέσω την κεραία της τηλεόρασης στον κεντρικό υπολογιστή, αλλά η κεντρική κεραία της οικοδομής του MyTime είχε πρόβλημα και δεν εξέπεμπε σήμα. Εγώ φυσικά δεν είμαι κανένας μαλάκας για να κάνω το χατήρι του Ραπτόπουλου ή του κάθε Καραπτόπουλου, να πάω στον ιδιοκτήτη του MyTime, ο οποίος ο άνθρωπος έχει κλειστό το μαγαζί του εδώ και 2 μήνες, έχει χάσει ανθρώπους, φίλους, έχει τα προβλήματά του. Δεν θα τον βάλω εγώ να μου φωνάξει τεχνικό μέσα στον κορονοϊό, με κλειστό το μαγαζί, με ένα σωρό προβλήματα που έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος, να τον βάλω εγώ εκείνη την ώρα να μου φτιάξει την κεντρική κεραία. Έχουμε και λίγο φιλότιμο. Άρα λοιπόν, μία λύση ανάγκης, την οποία την ανέφερα στον Ραπτόπουλο. Ή θα βγει μέσω κάμερας στην τηλεόραση, πρόχειρα, απλά για να βγει. Δεν έχουμε άλλη λύση. Ή δεν θα βγει καθόλου. Το ξεκαθάρισα από την αρχή. Η μόνη λύση για να βγει ζωντανά η μαρμίτα ήταν με κάμερα στην τηλεόραση, με χειρότερη ποιότητα, εικόνα και ήχου. Αλλά από το τίποτα ο κόσμος μπόρεσε και είδε τη μαρμίτα. Έστω και σε αυτό το όχι καλό επίπεδο. Λοιπόν. Και φυσικά ο Ραπτόπουλος τραβάει την ίδια βιόλα, ενώ του το εξηγήθηκα αυτό, μου λέει βγάλτε να. Αρχίζουν μετά να του φταίνε πάλι τα γνωστά, η τεχνική κτλ. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος αν δεν παίζει η κάμερα ή έχει μαύρο το κανάλι του Europe One, δεν έχει σήμα, ή αν δεν παίζει το YouTube του Europe One. Εγώ έκανα μια δική μου προσπάθεια, 2 ώρες εδώ πέρα, να βγει η μαρμίτα όπως με κάθε τρόπο. Μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να βγει. Φυσικά ο Ραπτόπουλος κάνει το σύνηθες, να ρίχνει εδώ και εκεί τις ευθύνες, λες και ο ίδιος είναι 15 μέρες δεν σήκωνε τα τηλέφωνα, και λέει, ο Χατζινάκος λέει, ήθελε να πάω για να κάνω εκπομπές. Άρχισε τα ελεϊνά τα ψέματα για άλλη μια φορά, για να καλύψει τα δικά του λάθη και τις δικές του αδυναμίες. Αυτό που κάνει εδώ και χρόνια. Φυσικά, δίπλα του εγώ δεν είμαι ούτε κόκκινος, ούτε κάποιος άλλος να δέχεται αυτό το πράγμα. Το να ξεφτυλίσει τους άλλους ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι να το δεχτούν. Εγώ δεν το δέχομαι. Όταν προσπαθώ για κάτι και δουλεύω. Πάνω στον Άρη, πάνω στην μπάλα, πάνω σε ό,τι λέμε, εκεί να ξεσκιστούμε στον αέρα, να πούμε, να πλακωθούμε.
για ομάδες, για κοινωνικά, για πολιτικά, για κουτσομπολιά, για χιλιαδιό. Να γίνει μακελιό. Κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχει καταλάβει ο Ραπτόπουλος ότι όταν κάνουμε μία δουλειά και μία συνεργασία, εκεί δεν είναι παιχνίδι. Εκεί δεν είναι παιχνίδι αυτό το πράγμα. Και 15 μέρες Ραπτόπουλο, εγώ δεν σε έπαιρνα τηλέφωνο για να σε πω έλα να κάνουμε live. Σε έπαιρνα για να κάτι να πω στον κόσμο. 15 μέρες το YouTube και ο Ραπτόπουλος έμεινε τελείως ανενεργός. Στο ίντερνετ αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό να συμβαίνει. Πρέπει τουλάχιστον να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο. Ο Ραπτόπουλος θέλει να περάσει για άλλη μια φορά ψέματα να πει στον κόσμο ότι ο Χατζινάκος ήθελε να τον πάρει όσο είχε κορονοϊό για να κάνει live ο ψεύτης. Ο Χατζινάκος τον έπαιρνε απλά τηλέφωνο για να κάνουν μια συνεννόηση, για να πούνε δύο πράγματα στον κόσμο. Και αυτό το χούι Ραπτόπουλε να ξεσκίζεις τους συνεργάτες σου για να βγεις εσύ από πάνω, κάποια στιγμή πρέπει να το κόψεις. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Και αυτά τα πράγματα εγώ που λέω σε σένα, τα λέω μπροστά στον κόσμο. Εγώ λάσπη δεν θα ξαναδέχτω. Κάθε φορά που θα λες μαλακία για τον Χατζινάκο, κάθε φορά θα βγαίνει ένα τέτοιο βίντεο που θα σε απαντάει. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τα παιδιά. Ευχαριστώ για το Ελαραμπή, να είσαι καλά φίλε μου. Δεν θα το κρατήσω παιδιά σαν live. Απλά θέλω να πω κάποια πράγματα, γιατί οφείλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις στον κόσμο. Επειδή η χθεσινή μαρμίτα βγήκε μέσω δικής μου προσπάθειας και δεν θέλω αυτή η προσπάθεια να φανεί μία αντάξια του ότι έχω προσπαθήσει τόσο καιρό για αυτό το site και για αυτές τις εκπομπές. Αν ήταν στο χέρι μου και η μαρμίτα γινόταν από κάποιον άλλο χώρο, πιστέψτε με, θα είχε τελείως διαφορετική εικόνα. Το γεγονός ότι χθες υπήρχε μια λύση ανάγκης για να δει ο κόσμος μαρμίτα από το τίποτα, δεν μπορεί να αποδομείται μια προσπάθεια 3 ετών που κάθε χρόνο γίνονται τεράστια άλματα στο site από ποιότητα εικόνας, ήχου, εκπομπών, ποικιλίας εκπομπών και πολλά πράγματα. Προσθέτουμε κάθε χρόνο τόσο πολλά πράγματα. Αυτή την προσπάθεια εγώ δεν θα αφήσω κανένα να την αποδομήσει την προσπάθεια αυτή, έστω και αν είναι ο ίδιος ο Ραπτόπουλος. Και από εδώ και στο εξής, αν λέγονται πράγματα, γιατί έχει πει δεξιά και αριστερά, με έχει αφισβητήσει ακόμα και για την τιμιότητά μου στο θέμα του YouTube, των βίντεο κλπ. Είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν πρόκειται να τα ξαναφήσω αναπάντητα. Και αν θέλει ο Ραπτόπουλος να λέει πράγματα για μένα, θα τα λέμε εδώ μπροστά στον κόσμο και όχι χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο ούτε του Europoan ούτε το Μετρόπολης. Κι ας με πει και εύθυχτο. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει αλλιώς τις συνεργασίες. Όχι να ξεκατηνιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φιλιά, τα λέμε το βράδυ με Μάριο Ασλαμά και live σχολιασμό Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Τα φιλιά μου, τα λέμε το βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά.